Δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής. Βλέπετε ότι ήδη έχουμε στην παρέα μας, εδώ μαζί μας, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, ο νέος δήμαρχος Χερσονήσου. Από 1η-1η του 24 επιστρέφει στο Δημαρχιακό Θόκο, επιστρέφεται στο τιμόνι του Δήμου Χερσονήσου. Μετά από αρκετά χρόνια, κύριε Δοξαστάκη, καλησπέρα και καλησπέρα. Καλησπέρα, να είστε καλά. Καλησπέρα στους τελετές. Επιστρέφω μετά την 38η του 2014, τότε που ηχειοθελώς, μετά τη λήξη της πρώτης θητείας του πρώτου Δήμου, του Καλλικρατικού, που είχα την τύχη τότε να οργανώσω και με επιλογή μου δεν συνέχισα, με την τιμητική ψήφο των συνδημοτών μου και την εμπιστοσύνη προς την ομάδα την οποία παρέθεσα ενώπιόν τους και το πρόγραμμα που αναπτύξαμε, είχαμε αυτή την επιβεβαίωση που μας φορτίζει και μας γεμίζει με πολύ μεγάλη ευθύνη, αλλά και προσδοκίες και με τις δυνατότητες να δείξουμε κάποια πράγματα σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την κοινωνία. Έχουν αλλάξει πολλά από τότε όμως, κύριε Δοξαστάκη. Το γνωρίζετε καλά, σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως και με το κομμάτι λοιπόν της αυτοδιοίκησης αμυγός και αυτό που λέγεται διοίκηση των Δήμων από το 2014 μέχρι σήμερα. Ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το οποίο δεν ξέρω, έχει κάνει πιο εύκολη ή πιο δύσκολη τη ζωή των Δημάρχων τελικά. Θεωρώ ότι αυτές οι επιλογές που εμπολής ήταν άστοχες δημιούργησαν μια ρευστότητα και μια μεταβλητότητα στην αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση είναι ένας θεσμός, ένας χώρος, ο οποίος γυθνιάζοντας και είναι κοντά στον πολίτη, θα πρέπει να έχει οντότητα, θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να περάσει πράγματα, να πείσει για πράγματα, να δημιουργήσει έργα, υπηρεσίες. Και λόγω αυτής της πολλές φορές μεταβαλλόμενης και αλλοπρόσαλης κατάστασης, η απλή αναλογική, η οποία εκφυλίστηκε με τον τρόπο με τον οποίο πήγε να εφαρμοστεί, δημιούργησε εκείνη την περίοδο την ακυβερνησία, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα περιστατικά της συνανοησίας. Επανήλθε βέβαια τώρα πάλι το εντελώς πλειοψηφικό σύστημα, αλλά θεωρώ, παρά τα προβλήματα που έχει, μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα. Αλλά αν έλεγα μία κουβέντα για την κατάσταση που επικρατεί στην αυτοδιοίκηση, είναι ότι επιτέλους πρέπει να αλλάξει και η δομή και το σύστημα λειτουργίας και κυβέρνησης των Δήμων. Θέλω λίγο να σταθούμε στις θεσμικές, γιατί τα ξέρετε πολύ καλά εσείς, θεσμικές αλλαγές. Μία βασική αλλαγή είναι ότι καταργούνται έτσι από με τις νέες δημοτικές αρχές οι δημοτικοί οργανισμοί, οι επιχειρήσεις, οι εταιρείες ουσιαστικά των Δήμων. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό, κύριε Δοξαστάκη? Οι Δήμοι, όπως σας είπα, είναι όργανα τα οποία από το Σύνταγμα καλούνται με πρωτογενή εξουσία να ασκήσουν κάποιες αρμοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος. Από τη στιγμή που κατακαιρματίζεται η εξουσία και δεν υπάρχει ενιαίος προγραμματισμός, συντονισμός, και επειδή δεν υπήρχε επικοινωνία μεταξύ της κεντρικής διοίκησης, να το πω έτσι, του Δήμου και των νομικών προσώπων, και δεν υπήρχαν τα κανάλια ελέγχου, συντονισμού και, αν θέλετε, κατεύθυνσης, πολλές φορές δημιουργούνταν κάποιες αυτόνομες περιοχές, οι οποίες ασυντόνιστες, πέρα από τη γενική πολιτική του Δήμου, δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα πράγματα. Επίσης, η κατάτμιση των δυνάμεων, είτε σε ανθρώπινους πόρους, είτε σε οικονομικούς, δεν επέφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως επίσης προς τη σωστή κατεύθυνση είναι οι διατάξεις εκείνες που πρόσφατα επίσης με το νόμο αυτό ήρθαν στην τοπική αυτοδιοίκηση, που διασφαλίζουν, θα έλεγα, τη διαφάνεια. Δεν επιτρέπεται πλέον η συνεργασία των δημοτικών παρατάξεων που πολλές φορές γινόταν κάτω από διαφανείς διαδικασίες και, εν πάση περιπτώσει, καλείται η πλειοψηφία του Δήμου στα πλαίσια της λαϊκής κυριαρχίας να έχει την πλήρη ευθύνη διακυβέρνησης του Δήμου και να αποδώσει, να λογοδοτήσει το λαό και όχι μέσα από αναθέσεις, μοίρασμα θέσεων και τα σχετικά. Στο κομμάτι αυτό των συνεργασιών και στο πώς βλέπαμε μάλλον το προηγούμενο διάστημα ενδεχομένως και αντιδημάρχους από άλλες παρατάξεις και όχι από την πλειοψηφούσα παράταξη αμυγός, υπήρχε μια συζήτηση τότε για αυτά τα παρασκηνιακά παρεδώς ή τα παζάρια κάτω από το τραπέζι, τα οποία δεν λειτουργούσαν τελικά προς όφελος του Δημότη, ούτε στην εύρυθμη λειτουργία μια δημοτική αρχή. Εξυπηρετούσαν άλλους σκοπούς. Κάτι τέτοιο τώρα που δεν μπορεί να γίνει. Αυτή η διάταξη έχει μία διπλή ανάγνωση, είναι αλήθεια. Πολλές φορές υπήρχαν και υπάρχουν άνθρωποι ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου μορφωτικού αλλά και πολιτικού αναστήματος που επέβαλε τη συνεργασία και την αξιοποίηση όλων των δυνάμεων από όλους τους χώρους. Επειδή όμως εν της πράγμασης επικρατούσαν άλλα πράγματα, άλλες πρωτοβουλίες και λειτουργίες, τελικά ναι, δεν οδηγούσε στη σωστή αξιοποίηση και επίλυση των προβλημάτων. Γι' αυτό λοιπόν, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον νόμο και τον κώδικα της αυτοδιοίκησης, η πλειοψηφία κυβερνά και η μειοψηφία ελέγχει και
προσπαθεί να βελτιώσει τα πράγματα. Η κατάργηση των νομικών προσώπων στην τελευταία διάταξη τώρα που πέρασε λειτουργεί στον ίδιο σκοπό, δηλαδή ακόμη και από την ίδια παράταξη θα μπορούσαν τα νομικά πρόσωπα ή επικεφαλής αυτό να λειτουργούν λίγο πιο εκβιαστικά προς τη Δημοτική Αρχή ή τελικά θα το κάνει και πιο προσωποκεντρικό το κομμάτι της διοίκησης. Κοιτάξτε, όταν υπάρχουν σωστές υπηρεσίες με το σωστό οργανόγραμμα των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, που εκεί υπάρχουν τα αποτυπώματα, υπάρχουν τα περιγράμματα θέσεων, υπάρχουν οι σύγχρονοι τρόποι διοίκησης, με τη διοίκηση οργικής ποιότητας, με το δημόσιο management, όταν υπάρχει μια σωστά δομημένη, οργανωμένη και λειτουργούσα υπηρεσία δημοτική, θεωρώ ότι και το πολιτικό σύστημα, τα πολιτικά πρόσωπα θα μπορέσουν να ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση και θα έχουν καθαρά επιλογές πολιτικές. Η υλοποίηση θα είναι στο διοικητικό μηχανισμό, άρα είναι σωστό να υπάρχει ενιαία κατεύθυνση, ένα ενιαίο πρόγραμμα, μια εξειδίκευση του προγράμματος με άξονες και με επιμέρους στόχους και λογοδοσία. Κύριε Δοξαστάκη, θα πει κανείς βεβαίως οι συνεργασίες και η σύγκληση δεν είναι κακό πράγμα. Όχι. Απλά να γίνεται σε επίπεδο μιας προγραμματικής συζήτησης και σύγκλησης ουσιαστικής πολιτικής και όχι σε επίπεδο παζαριού για τις θέσεις και τα οφίσια. Μα δεν απαγορεύει κανείς μέσα από την πολιτική διεργασία που γίνεται στο ανώτατο πολιτικό όργανο του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο, να κατατεθούν προτάσεις, πλατφόρμες, προγράμματα, να υπάρξει συνένεση, συμφωνία και επ' αυτού του σχεδίου να υλοποιούνται πράγματα που είναι υποφελία της κοινωνίας. Σε καμία περίπτωση, ακόμα και η συνδιαμόρφωση του επιχειρησιακού προγράμματος του πενταετούς που θα είναι τώρα, μπορεί να εξασφαλίσει και να συμμετέχουν και οι υπόλοιπες παρατάξεις, όταν υπάρχει η αναγνώριση από τη Δημοτική Αρχή, υπευθυνότητα και η πλειοψηφία μπορεί και πρέπει να συμβάλλει. Κύριε Δοξαστάκη, εμείς τώρα την προεκλογική περίοδο φυσικά και επικεντρωνόμαστε στα προγράμματα τα οποία καταρτίζουν οι παρατάξεις και τα φέρνουν στην κρίση των δημοτών και των ψηφοφόρων. Ωστόσο, υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτό που λέγεται κομματική επιρροή στους Δήμους, στην αυτοδιοίκηση, στις περιφέρειες πολύ περισσότερο. Και το είδαμε τώρα περισσότερο στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών και κυρίως ό,τι έχει να κάνει στο κομμάτι στις περιφέρειες, στην εκλογή αυτών. Τελικά η αυτοδιοίκηση είναι και σε ό,τι έχει να κάνει και με αυτό το κομμάτι αυτοδιοίκηση, είναι αυτόνομη διοίκηση ή πολλές φορές βρίσκεται μπλεγμένη σε κομματικά στεγανά που την περιορίζουν σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία της. Θέλω να πω ότι ξεκάθαρα τούτη την προεκλογική περίοδο τα κόμματα και προς τιμήν τους δεν ενεπλάκησαν στην υποστήριξη, στην προεργασία, στην κατεύθυνση, στην καθοδήγηση, αλλά πραγματικά οι περισσότεροι συνδυασμοί στις μεσαίες και μικρές περιοχές και δήμους ήταν πρωτοβουλίες πολιτών που υπήρχαν από όλα τα κόμματα. Αυτό είναι το υγιές κομμάτι για τα προβλήματα. Φύγει από το χρήσμα. Ήταν ξεκάθαρο παλιά. Και μπράβο τους, όλες οι πολιτικές δυνάμεις δεν ενεπλάκησαν σε αυτό. Βεβαίως, στις περιφέρειες πρέπει να δοθεί κατεύθυνση, πρέπει να δοθεί η ιδεολογία και η πολιτική πρόταση γύρω από τους θεσμούς, το κράτος, την αυτοδιοίκηση, ποιες είναι οι επιλογές και οι προτεραιότητες. Αλλά ευτυχώς δεν ισχύει αυτό που παλιότερα θυμόμαστε. Αυτοί και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις κλπ. Δεν έχει στεγανά η αυτοδιοίκηση. Είναι μια πρωτογενής εξουσία κοντά στον πολίτη, η οποία για να μπορέσει να είναι αποτελεσματική, απαιτεί να εξασφαλίσει τη συνεργασία όλων των υγιών δυνάμεων. Mm-hmm. Αυτό είναι ξεκάθαρο στην αυτοδιοίκηση. Να πάμε λίγο και στο εκλογικό αποτέλεσμα στο Δήμο Χερσονήσου, το χθεσινό. Εντάξει, μια εύκολη επικράτηση με πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν ξέρω αν το περιμένατε εκεί τη διαφορά, αλλά θέλω να μου σχολιάσει και το εξής. Είδαμε, Νικολέτα, μελετώντας κανείς τα επιμέρους αποτελέσματα και στις τέσσερις δημοτικές ενότητες, είδαμε ότι επικρατήσατε και στις τέσσερις και μάλιστα με πολύ μεγαλύτερη διαφορά υπέρ σας η ψαλίδα σε Χερσόνησο και Μάλια. Πώς είναι μια καθολική λοιπόν αποδοχή στο πρόσωπό σας αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, όταν επιβεβαιώνεται η πρόταση που συζήτησες με τον κόσμο στο 75% στο λιμάνι Χερσονήσου, στο 71% στο Μοχό, στο 66% στη Χερσόνησο, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό σε γεμίζει με πολύ μεγάλη ευθύνη, άρα τελικά καταγράφοντας τα προβλήματα, γνωρίζοντας το τοπίο, το περιβάλλον, τις δυνατότητες, τα ισχυρά σημεία, τα προβλήματα, τις αδυναμίες και καταθέτοντας ένα πλήρες πρόγραμμα, όταν επιβεβαιώνεται με τέτοιους ποσοστά, σε γεμίζει ευθύνη, άρα φαίνεται ότι πέτυχες μέσα από αυτή την επικοινωνία, που αυτός ήταν ο στόχος μας. Και θέλω να σας πω ότι συνειδητά, έχοντας αυτή τη διαδρομή στην αυτοδιοίκηση, ήθελα να δώσω και κάποια στίγματα, κάποια μηνύματα. Η αυτοδιοίκηση δεν είναι μόνο εξουσία, είναι ένας χώρος που διαπαιδαγωγεί πολίτες, είναι οι αυριανοί πολίτες, εθίζονται στη δημοκρατία και στη λειτουργία.
ούτε δαπάνες, ούτε εκλογικά κέντρα, ούτε προβολές, συνειδητά πόρτα-πόρτα με μηδενική δαπάνη, γιατί θέλαμε επιτέλους να κατοχυρώσουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να λειτουργήσει με διαφανείς διαδικασίες, χωρίς υποστηριχτικούς μηχανισμούς και μανδύες, αλλά να απαντήσει και να επικεντρωθεί στα προβλήματα. Φαίνεται λοιπόν από τα ποσοστά τα οποία επιβεβαίωσαν την πρότασή μας ότι μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς εμπόδια στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Σε εμάς τώρα επαφίεται το πώς θα διεκδικήσουμε, γιατί η πρόταση θεωρώ ότι είναι σωστά δομημένη. Το ζήτημα είναι οι πόροι, οι αναγκαίοι που υπάρχουν, αλλά ποτέ δεν παραχωρούνται χωρίς διαδικασίες, αλλά θέλει να υπάρξει πρόταση, να υπάρξει σχεδιασμός, να υπάρξει οργάνωση, μελέτη. Τότε ναι, μπορείς να απορροφήσεις πόρους οι οποίοι θα πολλαπλασιάσουν πολλά ζητήματα στην τοπική κοινωνία και θα δώσουν το έναυσμα για να πάει μπροστά η περιοχή. Φαντάζομαι τώρα στο κομμάτι των προτεραιοτήτων δεν είναι κάτι το οποίο το ξεκινάτε σήμερα, κύριε Δοξαστάκη, την επόμενη της νίκης. Έχει ξεκινήσει από την κατάρτιση του προγράμματος του συνδυασμού σας. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα, τουλάχιστον έτσι όπως εσείς τα έχετε ταξινομήσει στις δικές σας προτεραιότητες, ποιο είναι το πρώτο πράγμα με το οποίο θέλετε να καταπιαστείτε από τον νέο χρόνο, από το θα αναλάβετε δηλαδή και τα ενία? Έχουμε διαπιστώσει και θεωρούμε πάρα πολύ αναγκαίο και ως πρώτη προτεραιότητα ότι η οργάνωση του Δήμου, η λειτουργία, η διοικητική μηχανική θα πρέπει να διαρθρωθεί. Πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Οργανώγραμμα. Θα πρέπει ακριβώς να ζητήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Πλέον δεν μπορείς να προχωρήσεις με πολλές δομές διοικητικές, με πολλές οργανικές μονάδες, γιατί η πληροφορική, η τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών, το σύγχρονο management έχει λύσει πολλά πράγματα. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν πολλές απαιτήσεις. Η αλλαγή του περιβάλλοντος, το risk management, όπως λέγεται, προκειμένου να προλάβεις καταστάσεις από φυσικά φαινόμενα, είναι υποχρεωτικό στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μελέτες οι οποίες θα απαντήσουν στα φυσικά φαινόμενα και στην τροτότητα που το περιβάλλον έχει δεχτεί λόγω της επιβάρησής του. Άρα η αυτοδιοίκηση καλείται πλέον υπεύθυνα να δώσει λύσεις σε πολλά ζητήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι μια περιοχή που φιλοξενεί 200-300.000 κατοίκους θα πρέπει να είναι έτοιμη σε ενδεχόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα ή καταστάσεις να απαντήσει χωρίς καμία επίπτωση στο ανθρωπογενές και στο φυσικό περιβάλλον. Άρα λοιπόν, ακριβώς, η οργάνωση, δεύτερο στοιχείο, θα πρέπει να αλλάξει η αισθητική εικόνα άμεσα της περιοχής. Υπάρχουν κάποιες πινελιές, μικροπαρεμβάσεις, οι οποίες θα το κάνουν. Είτε έχει να κάνει αυτό με την πρόσβαση, την προσπελασιμότητα, την κυκλοφορία, τους ελεύθερους χώρους, τη λειτουργία της υπηρεσίας, αλλά βεβαίως θα έρθει μετά να ξεδιπλωθεί το πρόγραμμά μας που αφορά στο σχεδιασμό μεσοπρόθεσμων παρεμβάσεων και μακροπρόθεσμων, ιδιαίτερα αυτών οι οποίοι προέρχονται και επιβάλλονται από την κατασκευή των πολύ μεγάλων έργων, του νέου αεροδρομίου, του ΒΟΑΚ, της αξιοποίησης πρώην Αμερικανικής βάσης Γουρνών και κυρίως της υλοποίησης των δύο πλευρών του σχεδίου μας για την ενδοχώρα και την παραλία, που το ένα αφορά την παράκτεια ζώνη και το άλλο να τονώσουμε τη γεωργία και τη συγκράτηση του πληθυσμού στην ενδοχώρα. ΒΟΑΚ, σε σχέση με τον οποίο υπάρχει και ένα αίτημα από τους τοπικούς φορείς, ενώ το συνδετήριο δρόμο με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι για το περίφημο τούνελ, έτσι, κύριε Δοξαστάκη. Και όχι μόνο το τούνελ, όχι μόνο το τούνελ, το οποίο είναι ένα ζήτημα αιχμής. Φαίνεται ότι το Υπουργείο πείθεται σε σχέση με την τεκμηρίωση που έγινε από τους τοπικούς φορείς και ιδιαίτερα την περιφέρεια. Φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η επιλογή του τούνελ, αλλά επίσης πρέπει να αποτραπούν όλες εκείνες τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που από αστοχία ή κακό σχεδιασμό ή περιορισμό των γεωγραφικών και γεωμετρικών στοιχείων δεν επιτρέπουν τη σωστή διαμόρφωση κατασκευή του δρόμου. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο φαίνεται ότι θα προκύψει και πρέπει να το δούμε είναι ότι ο ΒΟΑΚ Ηράκλειος Χερσόνησος είναι ένας τετράιχνος δρόμος, αλλά συμπληρούμενος και συνδεόμενος με τον νέο κινητόδρομο Χερσόνησος-Καστέλι. Και έχοντας ως δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει μέσο σταθερής τροχιάς, ότι δεν θα υπάρξει κεντρικός επιτόπιος σταθμός εφοδιασμού με καύσιμα των αεροπλάνων, θα χρειάζεται συνεχώς όλα αυτά να μεταφέρονται από αυτούς τους δύο άξονες. Φοβούμαι λοιπόν ότι κάποια στιγμή ο ΒΟΑΚ θα κορεστεί και θα γίνει αστικός δρόμος. Άρα θα δούμε ενδεχομένως και περιοχές, κύριε Δοξαστάκη, οι οποίες είναι ανάμεσα στο Ηράκλειο, στην Χερσόνησο και στο Καστέλι, περιοχές που δεν είναι προγραμματισμένες εντός εισαγωγικών για να σηκώσουν μεγάλο φόρτο οδικό. Μιλάμε για χωριά, μιλάμε για αγροτικούς δρόμους. Να δούμε και από εκεί να δημιουργείται ένα ρεύμα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν επιβάλλεται άμεσα ως συνοδά έργα πέραν της δευτερευούσης ή της παράλληλης σύνδεσης του Ηρακλείου από πεζά αεροδρόμιο, να δούμε και τη σύνδεση Καρτερός
Επισκοπή, Γάλλη Πεγαλήφα, καινούριο χωριό, Σμάρι, γιατί θα δώσει δυνατότητα διεξόδου και αποφόρτισης του άλλου βόρειο δικού άξονα. Επομένως και η Γιάννος Ξενοδόχων που συζητήσαμε είναι στον ίδιο προβληματισμό. Θα το συζητήσουμε με την κυβέρνηση και πολλά άλλα μέτρα που έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό για τη δημιουργία κατοικιών που θα μπορούν να δεχτούν τους ανθρώπους αυτούς που θα είναι πάρα πολλοί, όχι μόνο το εργατικό δυναμικό των ξενοδοχείων, αλλά και αυτοί οι οποίοι θα κατοικήσουν γύρω από το Καστέλι, που στην 30ετία θα είναι περίπου 70.000 κάτοικοι, μια νέα πόλη, να προχωρήσει ο χωροταξικός σχεδιασμός και να γίνουν πρόνοιες και προβλέψεις για να αποτραπούν τυχόν ακραίες αδιέξοδες. Η οδική διαδρομή που περιγράψετε και μακάρι να προχωρήσει η αναβάθμιση του δρόμου, διότι θα είναι και μια εναλλακτική διαδρομή για όσους δεν θέλουν να πληρώνουν διόδια. Έτσι, πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Αυτό και είναι αναπτυξιακή ευκαιρία. Είναι ζητούμενο και το κομμάτι τουλάχιστον Ηράκλειο Χερσόνησος που είναι ήδη κατασκευασμένο δεν μπορεί να επιβληθούν διόδια, αλλά φαίνεται ότι θα υπάρξει μια σχετική αναβάθμιση προκειμένου να αιτιολογήσει την επιβολή. Την παλιά Εθνική, γιατί διέρχεται από τις τουριστικές περιοχές του Δήμου σας, θα τη δούμε να φτιάχνεται κανονικά, με κανονικούς κόμβους και όχι να γίνεται το σημερινό έλα να δεις κυκλοφορία. Πολύ σημαντική ερώτηση αυτή. Θέλω να σας πω ότι ήδη η Περιφέρεια Κρήτης έχει αναθέσει δύο μελέτες. Η μία 1.600.000 και η άλλη 1.400.000. Η πρώτη από αυτή είναι Γούρνες Χερσόνησος, στον Ανά, και η δεύτερη είναι Ανά, όρια νομού Αρχαιότητας Μαλλίων. Η παρέμβαση η οποία μελετάται είναι να υποβαθμιστεί ο δρόμος, να γίνει πιο φιλικός προς τον πεζό, με πράσινο πεζοδρόμια, γιατί ούτως ή άλλως έτσι επιβάλλεται μετά τη δημιουργία του ΒΟΑΚ, και επίσης σχεδιάζονται περίπου 7 με 8 roundabout ισόπεδοι κόμβοι, προκειμένου να εξασφαλίσουν με ασφάλεια και τον πεζό και τα αυτοκίνητα. Υπάρχουν κινήσεις σε πολλά σημεία εκεί που είναι ιδιαίτερα στην περιοχή του Γανισταρά οι μεγάλες μονάδες, που ταυτόχρονα γίνονται 8 με 9 κινήσεις και είναι αδύνατο σήμερα να διευθετηθούν. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την πρώτη κουβέντα, κύριε Τοξαστάκη. Την επόμενη πενταετία θα τα λέμε, συχνά. Έχετε να βοηθήσετε πάρα πολύ. Θεωρώ σημαντικό το ρόλο σας και τον επιζητούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, καλή θητεία. Λοιπόν, διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.